Η κυβέρνηση μειοψηφίας της Ισπανίας κατάφερε να περάσει από τη Βουλή με άνετη πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο. Τα μέτρα προβλέπουν μεταξύ άλλων πλαφών στους θερμοστάτες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σκοτεινές βιτρίνες μετά τις 10 το βράδυ. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι προς όφελος όλων. Μας βοηθάει να απαντήσουμε στον εκβιασμό του Πούτιν και είναι μια στρατηγική δράση που απαντά στις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει στη Γερμανία η εφαρμογή των νέων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προβλέπουν πλαφόν στους θερμοστάτες στους 19 βαθμούς το χειμώνα και απαγόρευση νυχτερινού φωτισμού. Παράλληλα θα ξεκινήσουν καμπάνιες ενημέρωσης των πολιτών για το πώς μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει το δικό της σχέδιο για εξοικονόμηση ενέργειας η κυβέρνηση της Πορτογαλίας. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η μείωση του ωραρίου λειτουργίας γραφείων και εμπορικών καταστημάτων. Στην Κροατία η κυβέρνηση έχει εγκρίνει τη μείωση του ΦΠΑ για τις αγορές ξύλου και το μηδενισμό του ΦΠΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σπίτια.